Όμως, έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Γεροβασίλη. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα σας. Κάντε μας ένα σχόλιο, κυρία Γεροβασίλη, για αυτό το απάνθρωπο που διαβάσαμε. Αυτή την αβάσταχτη. Κτηνοδία. Είναι κτηνοδία αυτό που έγινε στην Κρήτη. Κτηνοδία. Δυστυχώς η κτηνοδία βρίσκεται ανάμεσά μας και συχνά κάνει την εμφάνισή της. Και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ ισχυρές οι αντιστάσεις του καθενός και καθεμιάς από εμάς και της κοινωνίας συλλογικά. Διότι ναι, όπως το διατυπώσατε, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό σε ένα ζώο είναι ο εν δυνάμει δολοφόνος, εν δυνάμει καθαριστής, είναι αυτής της ψυχοσύνθεσης. Και πραγματικά είναι αποτροπιαστικό και τι άλλο να πω. Είναι φοβερό. Τώρα, θέλουμε πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε ένα μπράβο για, και το εννοούμε απολύτως, για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής, να σηκώσετε τα πλακάτ με το σύνθημα «Δεν είναι αθώο». Είναι μια μεγάλη μέρα αύριο και για το πολιτικό σύστημα και για τη δικαιοσύνη, και όταν παίρνει καλές πρωτοβουλίες το πολιτικό σύστημα πρέπει να τις λέμε. Πραγματικά αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα αύριο. Καλείται η ελληνική δικαιοσύνη να δείξει τις αντιστάσεις της στο φασισμό, να δείξει την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Και βεβαίως, νομίζω ότι αύριο θα είναι μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Υπάρχουν, όχι μόνο την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι έκανε μια αυτονόητη κίνηση, μια αυτονόητη και συμβολική βεβαίως κίνηση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αλλά και στην κοινωνία έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα όλο αυτό. Και είναι σημαντικό ότι είναι ενωμένο το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι. Το αισθάνεστε αυτό, ότι το συνταγματικό τόξο στην παρούσα φάση είναι ενωμένο απέναντι στη Χρυσή Αυγή και στους ναζιστές? Είναι σημαντικό πολύ που φεύγει ένα μήνυμα από τις δυνάμεις, από τα κόμματα του συνταγματικού τόξου προς την κοινωνία. Και βεβαίως εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε όμως και είναι σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να το λέμε και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα, είναι ότι ναι, το δικαστήριο καλείται να πάρει μια απόφαση αύριο. Ωστόσο, επειδή ο φασισμός έχει πολλά πρόσωπα, πρέπει ο καθένας και κάθε μια από εμάς καθημερινώς να δικάζει το φασισμό. Έτσι είναι. Συμφωνούμε. Σήμερα... Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε και για μετά, διότι τίποτε δεν τελειώνει αύριο. Και πρέπει να κρατήσουμε και αυτό, γιατί δεν ήταν αυτονόητο πάντα και υπήρξαν και δύσκολες στιγμές, να κρατήσουμε την ενότητα του πολιτικού κόσμου και την κοινή φωνή και την κοινή άποψη που έχει γύρω από αυτό το θέμα, γιατί θυμόμαστε ότι περάσαμε και δύσκολες στιγμές στο Κοινοβούλιο τα προηγούμενα χρόνια, όταν η Χρυσή Αυγή ήταν εντός της Βουλής. Το κρατάμε, και εκείνο που είναι επίσης όμως που πρέπει να κρατήσουμε, κύριε Τάκη, κυρία Κοραή, είναι ότι, ξέρετε, συχνά μέσα σε διατυπώσεις και σε αντιστάσεις που δίθεν εμφανίζονται υπάρχουν και υποκρισίες. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να τις επισημάνουμε όποτε υπάρχουν. Γι' αυτό μιλάμε και για την καθημερινή. Γι' αυτό θεώρησα σκόπιμο να μιλήσουμε για την καθημερινή. Σωστά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε. Να δικάζουμε το φασισμό σε όλες τις εκδοχές. Ξέρετε, μερικές εκδοχές τείνουν κάποιοι να τις εμφανίσουν κανονικότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το μέλλον και της χώρας μας. Σωστό. Αλλά και της Ευρώπης. Και επίσης, και για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Φυσικά. Έτσι. Και για το πολιτικό σύστημα. Και είπαμε πριν για την επίσης θετική εικόνα που δώσατε τα δύο μεγάλα κόμματα όταν επισκεφθήκατε πριν από λίγη ώρα το Εβραϊκό Νεκροταφείο της Αθήνας μετά τη χθεσινή βεβήλωση, για να στείλετε και εκεί ένα μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας, που και αυτό ήταν μια ένδειξη φασισμού, αυτό που έγινε χθες στο Εβραϊκό Νεκροταφείο. Προφανώς είναι στο ίδιο κλίμα. Μάλιστα. Είναι στο ίδιο κλίμα, είναι μέσα από μία από τις πολλές μορφές. Ωραία. Τώρα. Του φασισμού στην καθημερινότητά μου. Κυρία Γεροβασίλη, σήμερα όμως είναι στην Αθήνα και ο διοικητής του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Τι μήνυμα πιστεύετε ότι φέρνει στην Αθήνα, κομίζει από την Άγκυρα ο κύριος Στόλτεμπεργκ? Κοιτάξτε. Εδώ ξέρουμε ότι στα εθνικά μας ζητήματα είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο και δύσκολο σημείο. Και βεβαίως η χώρα μας δεν έχει επιδείξει μια σαφή στρατηγική
μέχρι σήμερα με συγκεκριμένα μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά δεν έχει επιδείξει και τα καλύτερα για την ελληνική διπλωματία. Σας θυμίζω την πρόσφατη παρουσία στο Συμβούλιο Κορυφής με έναν κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος παίρνοντας το απόλυτο τίποτε. Όχι και το απόλυτο τίποτα και μόνο, κυρία Γεροβασίλη, δεν είναι σημαντικό το ότι οι 24 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να θυμηθούμε και τις, τι σύνθεση υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, ήτανε με τις ελληνικές θέσεις και για πρώτη φορά επίσημα σε ένα ευρωπαϊκό κείμενο, επίσημο κείμενο όπως είναι τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, αναγνωρίζεται το ένα και μοναδικό θέμα των διερευνητικών επαφών, που είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Εντάξει. Αυτό το απαξιώνεται. Δεν απαξιώνω τίποτε και δεν απαξιώνω και τις επαναλήψεις φυσικά. Καλόν είναι να υπάρχουν. Σημασία είναι το είχατε και εσείς κερδίσει αυτό. Εδώ που είμαστε, θα θυμίζω και ένα άλλο σημείο του ίδιου κειμένου που περιγράφεται για την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, όπου δεν έδειξε η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική διπλωματία το καλύτερο της πρόσωπο, παλεύοντας να σβήσει τη λέξη ιστορική συμφωνία από ένα κείμενο που ήταν συμφωνημένο μεταξύ των δύο πλευρών. Άρα, σας θυμίζω ότι δεν ήταν η καλύτερη στιγμή μας. Συμφωνούμε σε αυτό και εμείς εδώ το επικρίναμε. Αλλά να μείνουμε στο σήμερα. Εδώ λοιπόν αυτό που είναι σημαντικό σήμερα. Ναι, αυτό το σήμερα να μείνουμε. Βεβαίως ο διάλογος είναι ένας δρόμος. Και είναι ένας δρόμος τον οποίο επιλέγουμε και από την πλευρά της Ελλάδος. Εκείνο που πρέπει να είναι σαφές είναι ότι χωρίς στρατηγική διαλόγου, σαφώς χαραγμένη, και με την κυβέρνηση να ενημερώνει και τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και τον ελληνικό λαό, δεν πρόκειται να βγούμε κερδισμένοι μέσα στη διαδρομή. Ο ορίζοντας είναι αβέβαιος, ασαφής, και εάν δεν εμφανίσει η ελληνική πλευρά σαφή στρατηγική διαλόγου, με βήματα συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι αυτό το οποίο πήραμε και το οποίο είναι κάτι τις κυρώσεις, ας πούμε, κυρώσεις το Δεκέμβριο, στο μέλλον ενδεχομένως με ένα μηχανισμό κυρώσεων, διότι προφανώς η Ελλάδα δεν πάτησε το πόδι της για να μιλήσει το Συμβούλιο Κορυφής για κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία μετά από τόσες παραβιάσεις και τέτοια επιθετική συμπεριφορά. Σήμερα, αν δεν υπάρχει μια στρατηγική διαλόγου συγκροτημένη, που δεν φαίνεται από την ελληνική κυρία Γεροβασίλη, αμφισβητείτε. Αυτό πραγματικά θα είναι ανησυχητικό. Να μιλήσουμε καθαρά, σας παρακαλώ. Ανησυχούμε, κυρία Κοραϊ. Καλά κάνετε, όλοι μας ανησυχούμε. Βεβαίως. Αλλά θα ήθελα λίγο να μου απαντήσετε καθαρά στο εξής ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση θα συζητήσει μόνο το θέμα των θαλασσίων ζωνών εφόσον αρχίσουν οι διερευνητικές επαφές και θα δεχθεί από τους Τούρκους να συζητηθούν και άλλα? Κοιτάξτε, η λέξη να το πείτε ευθέως, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Είναι μια διατύπωση. Όχι, δεν πιστεύω τίποτα για την ελληνική κυβέρνηση εκ των προτέρων. Είμαστε εδώ και παρακολουθούμε με ανησυχία και ενδιαφέρον. Σχολιάζουμε ανοιχτά, έχουμε σημεία κριτικής τα οποία τα λέμε ανοιχτά. Και βεβαίως μέχρι εκεί που μπορούμε, διότι δεν έχουμε την ενημέρωση αυτή που έπρεπε να έχουμε από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Άρα δεν την πιστεύετε? Θα είμαστε τι θα εδώ κάνει. Λοιπόν, δεν θα λαϊκίσουμε. Εμείς δεν, ξέρετε, δεν ακολουθούμε την ίδια τακτική με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι το έχετε διαπιστώσει ότι στα εθνικά θέματα η στάση μας είναι απολύτως σοβαρή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα κάνουμε και κριτική. Και προφανώς η αντιπολίτευση αυτό το ρόλο έχει. Ότι στα εθνικά μας συμφέροντα. Οποιαδήποτε στάση της κυβέρνησης τώρα, μας σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πάμε και λίγο στο εσωτερικό του κόμματός σας. Ο κύριος Τσακαλώτος την Κυριακή έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, λέγοντας ότι το αρχηγικό κόμμα είναι στα αζήτητα της ιστορίας. Και λίγη ώρα ο κύριος Πολάκης έτσι αναβίωσε αυτό το ιδιότυπο brand affair που έχει με τον κύριο Τσακαλώτο, λέγοντας ότι ότι ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν. Ποιος έχει δίκιο, ο Τσακαλώτος ή ο Πολάκης? Αυτή είναι μια συζήτηση
για το τι σημαίνει αρχηγικό κόμμα και το αν απαιτείται αρχηγός σε ένα κόμμα είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις, ξέρετε. Ναι. Ωστόσο, έχουν και ιδέα, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή. Συγγνώμη. Έχει γίνει πολλές φορές τέτοια συζήτηση και έστω κομματικά. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι εννοούμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή ότι προφανώς δεν μπορεί να μην υπάρχει αρχηγός. Αυτό το κατανοούμε όλοι και το κατανοεί και το κείμενο του κ. Τακαλώτου και ο Παύλος Πολάκης φυσικά. Αλλά δεν είναι αυτό μια κύρια αντίθεση, όπως ξέρετε. Ξέρετε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια συντηρητική και δημοκρατική λειτουργία. Ναι, και αλλά πολλές δεν από είναι αρχηγός. Κυρία Γεροβασίλη. Ωστόσο, ναι. Ωστόσο, θα πρέπει όλες οι διατυπώσεις μας να είναι σαφείς για ποιο λόγο, για να μην διαταράσσεται η επικοινωνία μας με την κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι απέναντί μας έχουμε έναν αντίστακτο πολιτικό αντίπαλο, ο οποίος είναι έτοιμος να υπονομεύσει τη δική μας προσπάθεια, στη δική του προσπάθεια. Οι συνεχείς παρεμβάσεις του κυρίου Τσακαλώτου θεωρείται σημαντικό. Κατά τα άλλα, ακούστε με λίγο. Θα σας πω εγώ πολλές και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω εγώ. Εγώ που ρωτώ. Ένας υπουργός αδειάζει τον άλλον και που αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο από μια συζήτηση θεωρητική. Μάλιστα. Δική μας όσον αφορά το αν ένα κόμμα μπορεί να είναι αρχηγικό. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις του κυρίου Τσακαλώτου θολώνουν αυτό το μήνυμα που εσείς θέλετε να στείλετε και αν τελικώς με τις παρεμβάσεις του κύριου Τσακαλώτος είναι, πώς να το πω, το αντίπαλο δέος του κυρίου Τσίπρα και σε εσωκομματικό επίπεδο. Το θέμα έχει διατυπωθεί από όλες τις πλευρές, δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Και ο κύριος Τσακαλώτος νομίζω ότι έδωσε μια συνέντευξη και προχθές, αυτή στην οποία αναφέρεστε, η οποία ο ίδιος εξήγησε τις απόψεις του και τι ακριβώς εννοεί. Μάλιστα. Αυτό το. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσακαλώτος είναι σημαντικότατο στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως η άποψή του. Αυτό το ιδιότυπο πειθαρχικό που έχετε φτιάξει θα επιβάλλει ποινές το επόμενο διάστημα, αν δει ότι με κάποιο τρόπο έτσι γκριζάρεται ο λόγος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, υπάρχουν τρόποι και ξέρετε ότι αυτό εκ του ρόλου και ο γραμματέας κόμματος και οι γραμματέας. Μα γι' αυτό το ρωτώ, γιατί συμμετέχετε σε αυτό το όργανο. Και δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται κάποιες συζητήσεις όταν κάτι δεν πάει και πολύ καλά. Ή όταν κάποιος έκανε μια ατυχή δήλωση. Αυτό λέω, θα επιβληθούν ποινές από εδώ και πέρα. Είναι ένας μηχανισμός που θα φροντίσουν να άρει αυτά τα προβλήματα με διάφορους τρόπους. Και νομίζω ότι η συζήτηση είναι μια καλή αρχή. Και διαπεινών. Δεν σας άκουσα. Και διαπεινών. Θα επιβάλλετε και ποινές, αυτό ρωτώ. Προβλέπονται. Προφανώς και προβλέπονται. Μάλιστα. Κυρία Γεροβασίλη, πάντως με παραπέμπεται ο ΣΥΡΙΖΑ στα κλασικά κόμματα εξουσίας. Καμία αναφορά δεν βλέπω να υπάρχει στην αριστερή έτσι συλλογικότητα και ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράζει την άποψή του. Έχετε ενδείξει. Μα τι, μου ας λέτε για ποινές, μας λέτε. Θα προβλέπονται. Πειθαρχικά οι δεξιοί είχαν, όχι οι αριστεροί. Κοιτάξτε, το να συζητήσει σε κάποιον και να του πεις ότι αυτό το οποίο το τρόπος με τον οποίο λειτουργείς δεν βοηθάει τη συλλογικότητα, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στη δημοκρατία μας, διότι ξέρετε, όταν έχεις ένα κόμμα το οποίο έχει δυνατότητα να έχει μια συνθητική και δημοκρατική λειτουργία και στο τέλος να βγαίνει από αυτό. Καλά το πάτε, καλά το. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και το έχετε δει ότι στο ΣΥΡΙΖΑ οι απόψεις εκφράζονται ελεύθερα σε αντίθεση με πολλά άλλα κόμματα. Και από την άλλη, σήμερα που εκφράζονται, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία πάρα πολλές αντιφάσεις, που είναι κόμμα εξουσίας και ενδιαφέρον, κόμμα που κυβερνάει αυτή τη στιγμή και που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ασχοληθεί κάποιος μαζί της, αυτό δεν γίνεται συζήτηση. Δηλαδή, εγώ είδα χθες την κυρία Γιαννάκου να αδειάζει τον κύριο
Γεωργιάδη για τις εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποίησε απέναντι στους μαθητές. Απλώς ξέρετε πολύ καλά. Άλλα, έτσι, ξέρετε δηλαδή. Όμως πολύ καλά ότι όταν είναι ένα κόμμα στην κυβέρνηση, το μείζον θέμα είναι πώς κυβερνάει, και όταν είναι στην αντιπολίτευση, τι προφίλ δείχνει ευρύτερα, γιατί εσείς είστε λίγο κολλημένοι γύρω στο 20-21%. Άρα η εσωστρέφεια δεν νομίζω ότι σας βοηθάει. Με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα έχουν 30. Ναι, αλλά οι τάσεις δεν τους απασχολούν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, όταν η συζήτηση γίνεται γύρω από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς αυτή η εσωστρέφεια δεν βοηθάει στην επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία, που αυτός είναι ο στόχος. Άρα, ο στόχος. Προφανώς, και γι' αυτό έγινε και όλη αυτή η συζήτηση και στο εσωτερικό μας, προκειμένου αυτά τα σημεία, ας πούμε, εσωστρέφειας να σταματήσουν να λειτουργούν. Ο στόχος των ποινών θα είναι να παταχθεί η εσωστρέφεια, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, το ποινή είναι μια συζήτηση στην οποία μια λέξη μάλλον. Ναι, εντάξει, βάλτε την εντός εισαγωγικών, δεν είναι θέμα. Ναι. Αλλά δεν είναι δημοκρατικό, ας πούμε, σε ένα κόμμα, αν κάποιος υπηρετεί μέσα από ένα ρόλο, ας πούμε. Ναι. Φυσικά. Και να τον υπηρετεί με βάση τις συλλογικές αποφάσεις. Να παρετείτε όπως. Πρέπει να παραμένει. Να παρετείτε δηλαδή ένας υπουργός, ας πούμε, ένας υπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος δεν θα δουλέψει με βάση το κεντρικό σχέδιο, αλλά θα αυτονομηθεί. Μα συμφωνούμε εμείς. Θα πρέπει να είναι υπουργός. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Έτσι, περί αυτού πρόκειται. Ναι, μα συμφωνούμε. Περί αυτού πρόκειται, για το αυτονόητο δηλαδή. Να παρετείτε, όπως είπε η κυρία Ζανέτ Τσίπρα. Όχι ως αδερφή. Να παρετείτε όποιος διαφωνεί με την κεντρική γραμμή. Κοιτάξτε τώρα. Μην μου πείτε αν είναι αδερφή. Εγώ στέλεχος τη σχολιάζω. Δεν θέλω να αναφερθούμε στα οικογενειακά και δεν μας ενδιαφέρει. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει τελειώσει. Και δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το συζητήσουμε σήμερα για τον οποιονδήποτε λόγο. Πολύ ωραία. Κανείς δεν περισσεύει στο ΣΥΡΙΖΑ, κανείς δεν πρέπει να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μάλλον όταν η αναφορά γίνεται σε πολύ σημαντικά στελέχη τα οποία έχουν δώσει δείγματα γραφής. Δεν μιλάμε περί αυτού. Mm-hmm. Ωραία, εμείς το κρατάμε και αυτό που είπατε και το προηγούμενο, ότι όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο και η κοινή άποψη που πρέπει να βγαίνει προς τα έξω είναι σημαντική για να έχει και πρόοδο ένα κόμμα εξουσία. Είναι η βάση λειτουργίας των δημοκρατικών κομμάτων. Κυρία Γιαννουβασίλη, εδώ μια ακροάτριά μας, η κυρία Μαρία Φλετορίδου, μας λέει ανησυχούν στο ΣΥΡΙΖΑ για τις κινήσεις της κυβέρνησης στα εθνικά. Εμείς να δείτε, κυρία Γεροβασίλη, πόσο ανησυχούμε για το τι υπόθηκε μεταξύ Τσίπρα Ερντογάν επί μια μισή ώρα όταν ήταν οι δυο τους. Δεν λαϊκίζουν, μας είπε. Να γελάσω ή να γλάψω. Αυτή η εξίσουση νομίζω ότι είναι μια επιβλαβή για τα εθνικά ζητήματα και για τον τρόπο που πρέπει να τα δούμε. Ξέρετε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν λειτουργήσαν εν κρυπτό. Mm-hmm. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία βλέπουμε δεν να μάθαμε σήμερα πάντως. Και αυτό μας ανησυχεί. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Είναι καλό που έχουμε διαφημίσεις, κυρία Γεροβασίλη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματά μας με παρουσία. Μας αρέσει, κυρία Γεροβασίλη, θέλω να πούμε, και γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, εμάς μας αρέσει, λέει με αξιοπρέπεια την άποψή της, θα τη φιλοξενούμε εδώ πάντα. Θέλουμε την. Και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει γενικά η αξιωματική αντιπολίτευση, όποια και αν είναι, να είναι ισχυρή για να στριμώχνει και την κυβέρνηση. Και κυρίως να έχει σοβαρά και αξιόλογα στελέχη, όπως εκτιμούμε ότι είναι η κυρία Γεροβασίλη. Και χρήσιμες προτάσεις. Ευχαριστούμε. Είναι να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.